Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί να καλησπερίσουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Ανατροπής Δημιουργίας, τον κύριο Ηλία Κάτανα. Καλησπέρα κύριε Κάτανα. Καλησπέρα κύριε Βλάτσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Οι εξελίξεις στη ΔΕΗ φυσικά βρίσκονται στο επίκεντρο και σήμερα λάβαμε στα email των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης την πρότασή σας, το αίτημά σας της Ανατροπής Δημιουργίας για την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Για ποιο λόγο, με ποια αιτήματα, τι ζητάτε? Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Πλάτσο. Νομίζω ότι η Δυτική Μακεδονία τον τελευταίο καιρό πιάνεται για δεύτερη φορά στον ύπνο. Και ενώ για δεύτερη φορά, γιατί η πρώτη φορά ήταν η ξαφνική αναγγελία του Πρωθυπουργού ότι κλείνουν οι μονάδες του 28 που μετά έγιναν 23. Και προχθές έχουμε την ειδικοποίηση στην ουσία της ΔΕΗ, όπου η ΔΕΗ πλέον χάνει οριστικά το δημόσιο της πρόσωπο. Ο κύριος Καρυπίδης, ο επικεφαλής μας, όντως με γρήγορα αντανακλαστικά, έστειλε σήμερα το πρωί ένα αίτημα προς την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αιτείται έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για να συζητήσουμε, κύριε Πλάτσο, αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, που στην ουσία, αν θέλετε τη γνώμη μου, βάζει την οριστική ταφόπλακα στη Δυτική Μακεδονία. Και αν συνδυάσουμε και το ανύπαρκτο σχέδιο δίκαιης μετάβασης με την απολιγνητοποίηση. Έρχεται, κύριε Πλάτσο, να βάλει οριστική ταφόπλακα με τραγικές συνέπειες για το μέλλον της περιοχής μας. Έχετε πάρει κάποια απάντηση μέχρι αυτή την ώρα? Από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, δεν είχαμε πάρει κάποια απάντηση, αλλά νομίζω το διαχειρίζεται αυτό ο κύριος Καρυπίδης. Τι πιστεύετε τώρα ότι θα γίνει αποδεκτό το αίτημά σας? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πλάτσο, εγώ σας θυμίζω ότι στα επί θητείας μας, επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής, με δύσκολα θέματα, το γνωρίζετε και εσείς δημοσιογραφικά, ο κύριος Καρυπίδης ποτέ πραγματικά σε τέτοιες προκλήσεις δεν δίσταζε να συγκαλεί Περιφερειακό Συμβούλιο, να φέρει τους υπουργούς εδώ πέρα και να συζητούμε με άγριες διαθέσεις και με σκληρές ερωτήσεις τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, όπως ήταν τότε, θυμάστε, και με τον κύριο Σταθάκη με τη ΔΕΗ. Ευελπιστώ ότι ο κύριος Κασαπίδης θα κάνει το αίτημα του κύριου Καρυπίδη δεκτό, αν και νομίζω υπάρχει μια αφωνία, κύριε Πλάτσο. Θα σας ζητούσατε να σχολιάσετε μέχρι σήμερα, βράδυ Δευτέρα, στάση της Περιφερειακής Αρχής στο ζήτημα αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου, αποκρατικοποίησης, πώλησης της ΔΕΗ, τέλος πάντων. Έτσι. Ναι, υπάρχει μια αφωνία, υπάρχει μια σιγή και μας προβληματίζει αυτό. Ως προς τι σας προβληματίζει? Στο ότι όταν μαθαίνουμε, κοιτάξτε, όταν λέμε ΔΕΗ και Δυτική Μακεδονία, είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Κακά τα ψέματα, η περιοχή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ΔΕΗ. Όταν γίνεται μια ξαφνική, στην ουσία, εκχώρηση ολόκληρου του δημοσίου προσώπου της ΔΕΗ, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, νομίζω ο κύριος Περιφερειάρχης τουλάχιστον, όφιλε έστω να τοποθετηθεί. Γιατί σας θυμίζω, ναι, και παλιά ο κύριος Καρυπίδης έλεγε ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση πώλησης. Το θύμισε και ο ίδιος. Βλέπουμε δηλαδή από δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιμετώπισης των χρημάτων. Και του κόστησε αυτό. Δεν πουλήθηκε. Του κόστησε εκλογικά. Όλα κοιτάξτε αυτό. Να δείτε. Από την αρχή δεν του ζήτησε κανείς να παραιτηθεί. Δεν παραιτήθηκε. Ναι, δεν παραιτήθηκε γιατί δεν πουλήθηκε η ΔΕΗ. Γιατί ήταν άγνωστος ο διαγωνισμός, κύριε Κάτανα, όμως. Κοιτάξτε, ο διαγωνισμός για τις δύο μονάδες ήταν άγνωστος. Δεν υπήρχε πολύ. Απλά συγχωρέστε με, φαίνεται ότι σαν να σας διακόπηκα, αλλά έρχεται αργά η επιστροφή η φωνή μου. Γι' αυτό. Ναι, ναι. Απλά ο διαγωνισμός έγινε, κηρύχθηκε άγνωστος. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε, υπέγραψε. Η κυβέρνηση υπέγραψε του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά δεν όλοι, κρινόμαστε όμως, κύριε Πλάτσο, εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα το 2019, τον Ιούλιο, στις εκλογές, έλεγε ότι η ΔΕΗ, αυτό το 17% παρέμεινε σε δημόσιο χαρακτήρα. Ναι, με τη δέσμευση όμως ότι είναι προσπόληση ή αξιοποίηση. Με την υπογραφή Το προς πώληση, κύριε Πλάτσο, αν πουλήθηκε ή δεν πουλήθηκε, αυτό σας λέω ότι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και ο κύριος Καρυπίδης τον Ιούλιο του 2019 κρίθηκε ότι η ΔΕΗ, τουλάχιστον επί θητείας του, παρέμεινε δημόσια. Θα ζητήσετε να πράξει κάτι ανάλογο και σημερινή Περιφερειακή Αρχή, κύριε Κάτανα?
Αυτό, κοιτάξτε, να δείτε, το χειρίζεται με πολύ προσοχή ο επικεφαλής μας, ο κ. Καρυπίδης, και νομίζω ότι αύριο μεθαύριο που θα έχουμε και συναντήσεις σαν παράταξη, νομίζω ότι εκεί θα μας αναλύσει όλη τη στρατηγική της παράταξης και πώς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Όμως, αυτό θα είναι πάντα σε συνάρτηση με τις κινήσεις που θα κάνει ο κ. Κασαπίδης, που επιμένω ότι μέχρι σήμερα το βράδυ που μιλάμε, έστω αυτή τη στιγμή, κύριε Πλάτσο, τουλάχιστον εσείς δημοσιογράφοι, δεν έχετε πάρει καμία δήλωσή του. Ούτε καμία ανάρτηση, θα πω εγώ, ούτε τη Περιφερειακή Αρχή κάτι. Ο μόνο από τη Νέα Δημοκρατία που έχει αντιδράσει μια ενδιαφέρουσα κίνηση είναι ο Στάτης Κωνσταντινίδης. Πρέπει να το πω αυτό. Κύριε Κάτανα, τι χάνει η Δυτική Μακεδονία από αυτή την εξέλιξη? Γιατί είμαστε εδώ, είστε συνδυασμό τη Δυτική Μακεδονία, ήσασταν Περιφερειακή Αρχή, είστε μείζωνα αντιπολίτευση. Τι χάνει η Δυτική Μακεδονία τώρα? Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία χάνει πάρα πολύ. Στην ουσία, δηλαδή, μπαίνουμε από εδώ και πέρα στο μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι πως χειρίζονται και το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, νομίζω δεν θα είναι καλό, κύριε Πλάτσο. Και θυμίζω, σε μια παλιά επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου των Αθηνών, που τον είχε φέρει ο κύριος Κασαπίδης, και μίλησε ειλικρινέστατα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τότε των Αθηνών, είχε πει ότι θα χαθούν 100.000 θέσεις εργασίας, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την απολυτοποίηση γενικότερα, με όλη αυτή την εξέλιξη. Όλα αυτά συνδέονται. Αλλά από την αύξηση με το χιού κεφαλαίου δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς χάνει η περιοχή μας. Για την περιοχή μας μιλάω, έτσι. Η περιοχή μας, κύριε, είναι σε συνάρτηση. Αυτό, οι πόλεις της ΔΕΗ, οι χώρες της ΔΕΗ δηλαδή, που το δημόσιο στην τελική δεν θα κερδίσει και τίποτα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να λέμε και την αλήθεια, είναι όλα σε συνδυασμό. Δηλαδή, η ΔΕΗ μαζί με τη Δυτική Μακεδονία όλα αυτά τα χρόνια ήταν, δηλαδή περπατούσαμε μαζί. Όλη μας η κοινωνία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ΔΕΗ. Από το 23 και μετά, δυστυχώς, μπαίνουμε σε πολύ άσχημες συνθήκες όσον αφορά το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλετε από θέσεις εργασίας, θέλετε από οτιδήποτε? Δεν είναι καλά τα πράγματα. Κύριε Κάτανα, θα στηρίξετε ενδεχόμενες πιθανές, αύριο είναι το ΔΣ του ΓΕΝΟΠ, κινητοποίηση των εργαζόμενων και στην περιοχή μας? Εντάξει, εμείς είμαστε υπέρ των αγώνα των εργαζομένων, και σας το λέω και επειδή είμαι και συναισθηματικά δεμένος, γιατί γνωρίζετε ότι είμαι γιος συνταξιούχου υπαλλήλου της ΔΕΗ, οπότε ξέρω από πρώτο χέρι τι σημαίνει η ΔΕΗ στην περιοχή μας. Οπότε είναι λογικό να σταθούμε δίπλα σε όλους αυτούς τους εργαζομένους. Κύριε Κάτανα, δράτω με τη ευκαιρία κλείνοντας να σας ζητήσω ένα σχόλιο. Προκαλούν αρκετά σχόλια, αρκετό θόρυβο οι συνεχείς τελευταίες παρεμβάσεις σας αναφορικά με το μη εμβολιασμό αιρετών. Φωτογραφίζεται το πρόσωπο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του Γιώργου του Κασαπίδη. Μια και τα λέμε για πρώτη φορά στη φετινή τηλεοπτική χρονιά, θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ειδικά μετά την επίσκεψη Πλεύρη, σχολιάστηκε αυτό γενικότερα το. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στην δημοσιογραφική σας ομάδα, γιατί πραγματικά είστε οι μοναδικοί που ανέδειξαν live με ερώτηση προς τον Υπουργό το θέμα του μη εμβολιασμού. Και αυτό πραγματικά σας τιμά, γιατί πραγματικά θέλαμε να αντιχθεί δημοσιογραφικά το θέμα αυτό και όχι να το λέμε μόνο εμείς. Κοιτάξτε, κύριε Πλάτσο, εμείς δεν έχουμε θέμα με το πρόσωπο, έχουμε θέμα με το θεσμό. Και δεν γίνεται, παράδειγμα, σε ορισμένα εργασιακά στρώματα να υπάρχει η αναστολή, να δηλώνουν άνθρωποι ότι είναι ανεμβολίαστοι και κατευθείαν να μπαίνει η ταμπέλα του ψεκασμένου, του αρνητή κτλ. Και να έχουμε τον πρώτο άνδρα της περιφέρειας της Μακεδονίας που να λέει περίπου την ίδια δήλωση, και πραγματικά να μην υπάρχουν όχι συνέπειες. Δεν μπορούμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα, κύριε Πλάτσο, αν εμείς τα δημόσια πρόσωπα δεν εμβολιαστούμε. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο έτσι. Να δω πότε θα κάνετε συνεδρίες ή διαζώσεις σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, έχετε κάνει ακόμα. Εντάξει, και εμείς αυτό περιμένουμε. Πάντως, μια και τα λέμε, να πούμε ότι δυστυχώς απόψε έγινε γνωστή μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή μια 42χρονη συμπολίτησά μας από την Κοζάνη, μητέρα τριών παιδιών, η οποία νόσησε με κορονοϊό στην Κοζάνη, μεταφέρθηκε στη μέθη του Μποδοσάκη και έχασε σήμερα δυστυχώς τη μάχη για τη ζωή. Τραγικό περιστατικό. Έτσι, μητέρα τριών παιδιών, δεν ξέρω για τα υποκείμενα. Τραγικό αυτό, περιστατικό. Δείτε, τραγικό φαίνεται να μην, είχε εμβολιαστεί πάντως. Είναι από τα νεότερα θύματα στην περιοχή μας. Πραγματικά είναι τραγικό για την οικογένεια ή τους οικείους και συλληπιτήρια. Και τα θερμά συλληπιτήρια, και μου δίνεται και να μπορέσω να στείλω ένα μήνυμα στους τηλεθεατές ότι πραγματικά το όπλο μας είναι το εμβόλιο, κύριε Πλάτσου, με κατά ψέματα. Ο κορονοϊός είναι εδώ, ο κορονοϊός επιμένει και θα πρέπει όλοι κάποια στιγμή να εμβολιαστούμε. Κύριε Κάτανα, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είμαι βέβαιος ότι θα τα ξαναπούμε αυτή τη χρονιά. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αίτημα του συνδυασμού, έτσι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση. Ελπίζω να γίνει. Και να γίνει και διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο αμέσως μετά το διαφημιστικό μήνυμα. Πάντα μένουμε στο ίδιο μείζον ειρικά για την περιοχή ζήτημα του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και της αύξησής του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επόμενος καλεσμένος ο γραμματέας του Σπάρτακου, γραμματέας και της ΔΑΚΕ, γενόπου ΔΕΗ, και έχει και εδώ ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη ιδιότητα, ο Σάκης ο Μάστρος.